αίσιο τέλος για την περιπέτεια 29 ατόμων ύστερα από τη βύθιση σκάφους όπου επέβαιναν και είχε ξεκινήσει από την Τουρκία, αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους στη θαλάσσια περιοχή 38 νότια της Ρόδου εντός της ελληνικής περιοχής υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Συνέλεξαν ΣΟΑ συνολικά 29 άτομα, όλοι άνδρες. Δύο μεταφέρθηκαν από ελικόπτερο Super Puma στην Κάρπαθο και 27 από ένα ελληνόκτητο τάνκερ στην Καρδάμενα της ΚΟ. Οι 27 αλλοδαποί άνδρες παρελήθησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Καρδάμενα και στη συνέχεια με λεωφορεία στο ΚΙΤ της ΚΟ.